Πράγματι, ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα του βιασμού, οδηγηθήκαμε στην κυρία ανακρίτρια. Πάντοτε είναι η συνηθισμένη πορεία των υποθέσεων αυτών. Ζητήσαμε προθεσμία, θα απολογηθούμε την Τρίτη στις 11 η ώρα το πρωί. Δεν έχω λάβει γνώση όμως καθόλου της δικογραφίας. Αυτή τη στιγμή που είστε κι εσείς εδώ, πήρα τη δικογραφία να φωτοτυπηθεί απέναντι και να λάβω γνώση, να δω πέρα από τους προφορικούς ισχυρισμούς τους οποίους μου εκμυστερεύθηκε ο κατηγορούμενος, ο φερόμενος ως κατηγορούμενος, αλλά θα πρέπει να μελετηθεί και η δικογραφία για να δω αν αυτά τα οποία ισχυρίζεται και αρνείται ο κατηγορούμενος συνάδουν με τις γραπτές καταθέσεις και την απολογία του οποίου υπήρξε στο αστυνομικό τμήμα, στο τμήμα, στην υποδιεύθυνση τώρα ασφαλείας Λαμίας. Ποιος είναι ο κατηγορούμενος? Αρνείται. Οι υποθέσεις όμως αυτές, όπως και πολλές φορές σας έχουν κοινοποιηθεί τέτοιες και έχουν δημοσιοποιηθεί οι υποθέσεις, κρίνονται περισσότερο από τους ειδικούς, δηλαδή από εργαστήρια, από γυναικολόγο, από ιατροδικαστή. Ακόμα δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια έγγραφα από τις υπηρεσίες αυτές. Οι υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με θέματα τέτοια, ξέρετε ότι θα πάνε τα αποτελέσματα, θα βγουν και από εργαστήρια των Αθηνών. Ίσως αργήσουν, ίσως και να μην έχουν έρθει ακόμα και από την Αθήνα. Θα αναμένουμε την ιατροδικαστική έκθεση τουλάχιστον από τους γιατρούς, τους ειδικούς γιατρούς για τα θέματα αυτά της Λαμίας. Δηλαδή τον ιατροδικαστή και κάποιον γυναικολόγο.